Η πολιτιστική εστία Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Ιωνές, στο πλαίσιο του καθιερωμένου από την ίδρυσή της ετήσιου θεσμού Μικρασιατικά, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα συνθήκη της Λοζάνης 100 χρόνια μετά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. Από εξειδικευμένους καθηγητές, έπεσε φως, επιχειρώντας να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από κέρια ερωτήματα. Ανέλησαν τη συνθήκη ειρηνής και πώς εφαρμόστηκαν τα συμφωνηθέντα μέσα στον χρόνο, αλλά και τις αντανακλάσεις της στο σήμερα. Πώς δηλαδή επηρεάζει αυτή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ποια είναι η μελλοντική προοπτική. Μια εκδήλωση που μνημονεύει τα 100 χρόνια από τη σύναψη της συνθήκης της Λοζάνης το 1923. Είναι η βασική συνθήκη που ορίζει τις διεθνείς σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, όχι μόνο για εμάς, για την Ελλάδα, αλλά από τα Βαλκάνια μέχρι την Μέση Ανατολή. Επομένως έχει μια πολύ ουσιαστική λειτουργία, είναι η βάση των διεθνών σχέσεων στην περιοχή μας, η οποία εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη περιοχή, με πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις, άλλωστε το βλέπουμε και αυτές τις μέρες με όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή της Γάζας. Επομένως, κατά μείζωνα λόγο, αυτή η συνθήκη αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία για μας. Δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι τρέχουσα πραγματικότητα. Μπορούμε ως ιστορικοί να συζητήσουμε επιμέρους προβλέψεις που μπορεί να έχουν ξεχαστεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ως πολίτες ότι είναι η συνθήκη που έχει ορίσει τα σύνορα στην ευρύτερη περιοχή μας και την ισχύ της οποίας έχουμε κάθε συμφέρον εμείς να τονίζουμε. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι πάντως ο θεμέλιος λίθος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίσης, διατηρεί αναλυωτή την ισορροπία για έναν αιώνα και στον πολύ ευρύτερο γεωγραφικό ορίζοντα εκτός από τον ελληνοτουρκικό.